Γεια σου, γεια σου. Τι έχω κάνει πάλι εδώ ο άνθρωπος? Τι παλαβά πράγματα κάθομαι και κάνω κι εγώ, ρε παιδί μου. Τι... Λοιπόν, χαμός, χαμός. Οπότε, έλα να περάσουμε ωραία, διότι εδώ για ακόμα μία φορά θα κάνουμε κάτι πρωτοποριακό, κάτι μοναδικό και επίσης πάρα πολύ αναλυτικό και πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε τις 5 πυραμίδες. Εντάξει, θα ρίξουμε καθαρά, η ανάλυση μας θα είναι, θα επιλέξει μία από αυτές τις 5 πυραμίδες. Βεβαίως, έχω βάλει και κρυστάλλους πυραμίδες εδώ, έτσι, γιατί είμαστε οργανωμένοι, σε παρακαλώ, έχω βάλει και τα κρυσταλάκια μου. Λοιπόν, θα επιλέξεις μία από αυτές τις 5 πυραμίδες, 1, 2, 3, 4, 5, εντάξει, και θα κάνουμε στη συνέχεια μία μικρή ανάλυση με καθαρά αιγυπτιακές κάρτες, εντάξει, αιγυπτιακές κάρτες ταρό, πανέμορφες, πολύ όμορφες. Δες εδώ και το τέτοιο. Με αυτές του Τανχαμούν. Εντάξει. Να το εδώ. Λοιπόν, και με αυτές εδώ πέρα που έχει να κάνει και με το σκαραβαίο. Τρία πολύ όμορφα ντεξ θα σου αποκαλύψουν πάρα πολλά πράγματα. Οι πυραμίδες θα σου αποκαλύψουν πάρα πολλά πράγματα, οπότε μη φύγεις, έλα εδώ να δεις, μη μου πεις, δεν καίγεσαι από περιέργεια τώρα να δεις τι θα σου βγει, και τι σημαίνει κάθε πυραμίδα, έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να κάνουμε το εξής, ας το πάρω εγώ αυτό εδώ πέρα, για να μην, να φύγει από το τέτοιο. Λοιπόν, ας πάρω τις πυραμίδες. Ελπίζω να έχεις επιλέξει. Εντάξει, είπαμε, μέχρι αυτές τις 5 πυραμίδες. Ας τις βάλω εγώ εδώ πέρα. Φαίνονται νομίζω μια χαρά. Ωραία. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη πυραμίδα. Αν επέλεξες την πρώτη πυραμίδα, και τι σημαίνει, ρε παιδί μου, αυτή η πυραμίδα και τι γίνεται. Ας φέρω εγώ από εδώ τα ντεξ, γιατί θα ρίξω να κάνουμε την ανάλυση μας. Η πρώτη πυραμίδα. Η πρώτη πυραμίδα σημαίνει ότι αγαπάς τη φιλία. Είσαι ένα φιλικό άτομο. Σου αρέσουν οι φίλοι, έτσι. Είναι το μεγαλύτερο δώρο για σένα στη ζωή σου. Σου αρέσει να βοηθάς τους ανθρώπους, τους φίλους σου ειδικότερα, και ποτέ, σχεδόν ποτέ, μα ποτέ δεν τους προδίδεις, δεν τους έχεις προδώσει. Εντάξει, ποτέ. Ίσα-ίσα πολλές φορές προσπαθείς και να τους ανεβάσεις, έτσι. Να τους βοηθήσεις στην καρδιά τους να ανέβουν, να γεμίσουν με ενέργεια, με δύναμη. Είσαι έτοιμη να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα με όλη σου την καρδιά, χωρίς να μπαίνεις και σε μια διαδικασία και να τους, ας πούμε, κατηγορείς γιατί το έκανες αυτό. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, το έκανες, έγινε. Και γενικότερα οι φίλοι σου σε σέβονται και καταλαβαίνουν επίσης και πόσο ισχυρή είσαι και εσύ σαν χαρακτήρας. Εντάξει, πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούνε και εδώ πέρα και οι κάρτες. Μία κάρτα είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι ο Άσος Ξυφών. Για να δούμε μία δεύτερη κάρτα. Ιδιαίτερες κάρτες. Θα δείτε εδώ. Είναι αιγυπτιακές. Καθαρά Αίγυπτος. Μύρισε Αίγυπτος εδώ. Μία δεύτερη κάρτα είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι... μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ο Νείλος. Θέλω να τη δείτε από εδώ. Πολύ κοντά την κάρτα. Λοιπόν, αυτή η κάρτα είναι το 8 μπαστούνι, έτσι, το αφήνουμε εδώ πέρα, θα σας το εξηγήσω, και η επόμενη κάρτα είναι, μάλιστα, πολύ καλή, είναι το 4 καρό, Ταύρος. Έχουμε λοιπόν αέρα, έχουμε και φωτιά, έχουμε και γη, σαν ζώδια. Ελάτε όμως να σας το εξηγήσω λιγάκι να το δούμε. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι ο Άσος Ξυφών. Να το φέρω. Μισό λεπτό να τα φέρω λίγο κοντά. Λοιπόν, να τα φέρω λίγο κοντά να τα δείτε εδώ. Λοιπόν, Άσος Ξυφών. Λοιπόν, έχουμε τον Ήλο, τον ποταμό τον Ήλο εδώ πέρα, που από πίσω κρύβεται ένας Ποσειδώνας, κυρίως από αυτή την κάρτα, που σημαίνει καθυστερήσεις, ίσως και ασθένειες, γενικότερα δυσκολίες, αλλά εδώ σημαίνει και έλεγχος, χτίζω, σπουδές, κάνω, τάξη, νόμος. Είναι λοιπόν σαν να σου λέει ότι εσύ με αυτή τη δόνηση που έχεις, με αυτή την ενέργεια που έχεις, είσαι εκεί για νέα πράγματα να συμπαρασταθείς, είσαι έτοιμος να πεις αλήθειες, έτοιμη να πεις αλήθειες, πάντα τις αλήθειες, σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα. Αυτή είναι η ενέργειά σου.
Δεν φοβάσαι να πεις την αλήθεια και φυσικά εννοείται ότι και να πολεμήσεις, να παλέψεις, έτσι, εδώ σημαίνει και παλεύω. Να παλέψεις ώστε τυχόν εμπόδια, δυσκολίες να εξαφανιστούν, τυχόν πράγματα τα οποία έρχονται και δυσκολεύουν τη ζωή, τη δική σου, των άλλων ανθρώπων να εξαφανιστούν και χτίζεις τη ζωή σου πάνω σε γερές βάσεις. Σου αρέσει να μαθαίνεις νέα πράγματα, σημαίνει και σπουδές εδώ. Γενικότερα βέβαια το 4 καρό σημαίνει και πολλές φορές και μια περίεργη κατάσταση, σημαίνουν και λίγο περίεργα πράγματα. Είναι αυτό που είπαμε ίσως με τους φίλους, έρχονται λίγο περίεργες καταστάσεις και λες, ρε παιδί μου, πώς έγινε αυτό τώρα, τι έγινε. Αλλά όμως έχεις τη δύναμη να το χτίσεις, να το πλαισιώσεις, σημαίνει και η οικογένεια επίσης εδώ θα μπορούσα να πω και μέσα από αυτές τις ποιότητες να ξεπεράσεις οποιοδήποτε εμπόδιο. Εντάξει, ωραία. Πάει αυτό εδώ. Ας το βάλουμε αυτό μέσα. Για να πάμε στη δεύτερη επιλογή. Το κάνω λίγο περίεργα τώρα, αλλά θέλω. Φίλες και φίλοι, δεύτερη επιλογή. Για να δούμε. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή. Αυτή είναι η δεύτερη πυραμίδα. Τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα. Τι σημαίνει αυτή η πυραμίδα. Είσαι πολύ φιλόδοξος, φιλόδοξη, έτσι. Επιλέγοντας λοιπόν αυτή την κάρτα, σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγάλη φιλοδοξία, αλλά και το κουράγιο να προχωρήσεις και να φτάσεις στην τελική σου διαδρομή, στον τελικό σου στόχο και φυσικά να πάρεις και ρίσκα. Δεν φοβάσαι να πάρεις ρίσκα. Δεν υπάρχουν για σένα ούτε απαγορεύσεις, ούτε περιορισμοί, ούτε και πολλές φορές δεν έχεις ούτε καν αυτό που λέμε second thoughts, δηλαδή δεν έχεις δεύτερες σκέψεις. Μπαπ, ορμάς, εντάξει. Είσαι πολύ αληθινός, πολύ αληθινή, κυρίως τον εαυτό σου και πολλές φορές πάρα πολύ ικανοποιημένος, ικανοποιημένη με αυτό το οποίο ήδη είσαι. Εντάξει. Πάμε όμως να δούμε ποιο είναι το μήνυμα που έχει να μας πει. Πρώτη κάρτα λοιπόν είναι, έχει βγει ο θάνατος. Πρόσεξε να δεις, δεν έχεις πρόβλημα κανένα, αυτό που βγει, το λέω διαισθητικά έτσι, διαισθητικά, δεν κάνει ένα πρόβλημα να δώσεις τέλος σε καταστάσεις και απότομα κιόλας που δεν σε ικανοποιούν. Δεν το φοβάσαι το τέλος εσύ. Δεν το φοβάσαι το θάνατο γενικότερα και συμβολικά. Και βεβαίως ζυγίζεις τις καταστάσεις και λες, okay, εντάξει, sorry, αλλά λυπάμαι, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αυτή η σχέση, δεν βγαίνει αυτή η συνεργασία, δεν βγαίνει αυτή η φιλία, δεν γίνεται, όχι, προχωράω, πάω, εκείνο, κάνω, γεια σας. Εντάξει. Παρόρμηση κιόλας. Για να δούμε και μια άλλη κάρτα που βγαίνει εδώ πέρα. Είναι ωραία, είναι το 7 κούπα. Λοιπόν, νερό, επιθυμίες, όνειρα και εκπλήρωση. Έχεις τη δύναμη να εκπληρώσεις, διότι είναι και η ψυχή σου δυνατή, έτσι. Δεν είναι μόνο το πνεύμα μας, το μυαλό μας, οι σκέψεις μας, είναι μέσα και η ψυχή αρκετά δυνατή. Ελπίδα, δύναμη. Για να δούμε εδώ και το φύλλα εσύμπελ. Πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα σαν εικόνα, θέλω να το δεις. Γίνεσαι πολύ. Σου δείχνει, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις μέσα σου καρδιά, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις μέσα σου πράγματα που εσύ δεν σκέφτεσαι και δεν αγαπάς και δεν κάνεις, ίσα ίσα. Αλλά έχεις και κάποια όνειρα τα οποία θέλεις να τα εκπληρώσεις και τα εκπληρώσεις. Σαν να λες, κοίταξε να δεις, μια φορά ζούμε, αυτό λες, μια φορά ζούμε, μην το χάσουμε κιόλας, έτσι. Μην χαθούμε, μην χάσουμε την αγάπη, μην χάσουμε αυτό τον έρωτα, μην χάσουμε το αυτό και βεβαίως να το. Έχεις βγει και ένας άλλος άσος εδώ πέρα. Άσος καρό λοιπόν. Χρήμα. Φιλοδοξίες. Γη. Φιλοδοξίες που σου βγήκε εδώ πέρα. Προσφορά. Δράση. Είσαι της δράσης. Είσαι πάμε να κάνουμε αυτά τα οποία μας αρέσουν. Αυτά τα οποία γουστάρουμε που θέλουμε. Πάμε να τα υλοποιήσουμε. Πάμε να τα κάνουμε. Πάρα πολύ καλό και αυτό εδώ πέρα. Πολύ δυνατή η ενέργειά σου εδώ. Και μπορείς να προχωρήσεις με πολύ δύναμη. Έχεις πολύ μεγάλη και πολύ μεγάλη ψυχική αντοχή. Εδώ κυρίως είναι πλουτόνιες ενέργειες, δηλαδή σκορπιός. Εδώ είναι όλα του νερού. Εδώ είναι όλα της γης. Δες αν έχεις κανένα ζώδιο, κανένα ορόσκοπο ή πολύ από αυτά τα στοιχεία γενικότερα στο χάρτη σου. Εντάξει. Λοιπόν, okay, για κάτσα να πάμε στο επόμενο τώρα. Λοιπόν, μια κάτσα να τα μαζέψουμε τώρα. Του τα χαμώνε, εντάξει. Δέστε εδώ, ρε. Εικόνα δυνατή. Αυτή λοιπόν ήταν και η δεύτερη επιλογή. Πάμε στην επόμενη, την τρίτη επιλογή. Που είναι αυτή εδώ πέρα. Για δες το καλά, τι σημαίνει, τι θα μπορούσε να σημαίνει. Έλα εδώ τώρα να δεις τι θα σου αποκαλύψω για σένα που έχεις κάνει την τρίτη επιλογή. Μεγάλα ποσοστά αυτοελέγχου. Αυτοελέγχεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, συναισθήματα, σκέψεις, συμπεριφορές,
σε βοηθάνε βεβαίως να πετύχεις τους στόχους, όποιος και είναι αυτός ο στόχος που, και αν βάλεις, έτσι, βάλεις στο μυαλό σου, έτσι, στην καρδιά σου. Έχεις μια αρετή όπου μπορεί επίσης να κερδίζεις και το σεβασμό των ανθρώπων. Ξέρεις τι σου γίνεται, αλλά ξέρεις και να κρατάς και τις αποστάσεις από τους άλλους ανθρώπους. Ξεκινάς φιλίες κιόλας εσύ και τις γνωριμίες γενικότερα. Κάνεις έλεγχο αν ο άλλος είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Έχεις πληγωθεί στο παρελθόν. Έχεις νιώσει τον πόνο γενικότερα. Αλλά νιώθεις ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα να παραμένω με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μου δώσουν την αξία μου. Τι σου είπα, προδόθηκες βέβαια. Αλλά δεν μένεις εκεί, γιατί αυτή η κάρτα έχει ένα θετικό. Όλες οι κάρτες έχουν ένα θετικό. Έχουν αρνητικά, έχουν κυρίως, κυρίως είναι φορτισμένες, ας το πούμε, αρνητικά, αλλά έχουν και θετικό. Εδώ σου μένει το μόνο σαν δύναμη που σου απομένει να σηκωθείς. Έχεις πιάσει πάτος στη ζωή σου, έχεις πιάσει παλιά ή και τώρα ή οτιδήποτε, έχεις δυσκολευτεί, σε έχουν προδώσει, εδώ είναι τα μαχαίρια τα οποία τσουκ ξεκαρφώνουν, είναι το κακό το μάτι, συγγνώμη, είναι και το κακό το μάτι, είναι και η ζήλια, είναι και το ανάθεμα θα έλεγα εδώ, είναι και η ψιλοκατάρες, έτσι τις έχεις φάει. Τα έχεις φάει, είπαμε, θα κάνουμε αποκαλύψεις εδώ, βγαίνουν απίστευτα πράγματα, αλλά... Αυτό το οποίο βγαίνει αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, είναι σηκώνομαι, προχωράω και σας γράφω, όχι στα παπούτσια μου, ναι, εκεί ακριβώς για να μην το πω και με κόψει το YouTube, ακριβώς εκεί. Σας γράφω όλους εκεί και εγώ θα κάνω αυτό από το οποίο θέλω να κάνω στη ζωή μου, είτε με εσάς είτε χωρίς εσάς. Δεν με θέλετε, δεν σας θέλω κι εγώ 10. Δεν με θέλετε εσείς μία, δεν σας θέλω εγώ 10. Αυτή η κάρτα μπορεί να γίνει και κάρτα πείσματος, δύναμης, αιμονής, αλλά λέω της θετικής αιμονής. Σαν σκέψη δηλαδή, πεισμόνω και θα τα καταφέρω ρε μάγκες. Ό,τι και αν μου κάνετε εσείς, βρε δεν πά να λέτε. Λοιπόν, το επόμενο που έρχεται σαν μήνυμα γενικά, λοιπόν, είναι μια πολύ καλή κάρτα, είναι το 3 καρό. Έλα εδώ να δεις, το Ελαμπάς. El Abbas, λοιπόν, εδώ δες εδώ μια πολύ όμορφη εικόνα, 3 καρό, γη, ζυγός, υπάρχει και ένα ζυγός βέβαια από πίσω που κρύβεται πίσω από αυτή την κάρτα, που κυβερνάει αυτή την κάρτα, ικανότητες και συνεργασία. Σου βγήκε προηγουμένως ότι είσαι ένα άτομο αρκετά ικανό, μπορείς να φέρεις δημιουργικότητα στη ζωή σου, πολλές επιτυχίες, ικανότητες, έχεις ικανότητες, αμοιβές έτσι, να φέρεις πολύ καλές αμοιβές, να δημιουργήσεις πολύ καλά πράγματα, ένα πολύ καλό κύκλο. Και επίσης να σε περνάνε για 3 και 3, έτσι δεν είναι και τυχαίο. Τώρα λίγο, κάνουμε ένα συντονισμό. Λοιπόν, και η επόμενη κάρτα που έχει να σου μιλήσει και να σου περάσει ένα μήνυμα, αγαπημένη μου, είναι η σελήνη εδώ. 7 κούπα από τις καλές κάρτες είναι τα όνειρα και οι επιθυμίες που εκπληρώνονται. Όμως χρειάζεται να έχεις ελπίδα, σύνδεση γενικά, να είσαι συνδεδεμένος με την ενέργεια, να είσαι συνδεμένος με μια κάποια πράγματα, με την πνευματικότητα, με την ψυχή σου, με τον εαυτό σου. Δηλαδή μην λες ότι «Α, δεν υπάρχει Θεός», ξέρω εγώ. Ή «Α, εμένα ο Θεός δεν μου δίνει σημασία ή δεν με αγαπά». Ή «Το σύμπαν εμένα με έχει φτύσει», έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Περνάμε δυσκολίες, περνάμε δύσκολα πράγματα, καταστάσεις, αλλά έχεις όμως εδώ, ναι, πέρασες δύσκολα, έχεις όμως εδώ δύο κάρτες οι οποίες είναι πολύ δυνατές και πραγματικά σε πάνε στο επόμενο επίπεδο, αγαπημένοι μου, εντάξει. Λοιπόν, έλα, το έχουμε εδώ, το έχουμε κανονικότατα. Ωραία λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω, διότι είναι πολύ δυνατό εδώ πέρα το στρώσιμο και πολύ αισιόδοξο θα έλεγα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, πάμε στην επόμενη πυραμίδα μας, που είναι αυτή εδώ πέρα η παράξενη. Τι είναι αυτή τώρα η πυραμίδα, πώς έχει βγει έτσι αυτή η πυραμίδα τώρα εδώ έτσι. Λοιπόν, για δες την καλά, κάνει σαν και ένα στροβιλισμό μέσα θα έλεγα. Λοιπόν, τι θέλει να σου πει τώρα λοιπόν αυτή η επιλογή. Ας το βάλω αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να ανακατέψω λίγο. Τι σημαίνει αυτή η επιλογή, τι σημαίνει αυτή η πυραμίδα που επέλεξες, έτσι. Είναι ένα πολύ ισχυρό σύμβολο πρώτα απ' όλα. Ένα σύμβολο ότι σου αρέσει λίγο η τελειότητα. Να είναι τα πράγματα οργανωμένα, τέλεια, πειθαρχημένα. Έχεις πολύ ψηλά στάνταρς, δεν θέλεις αποτυχία, δεν σου αρέσει η αποτυχία. Ό,τι έχει να κάνει είτε σε σχέση είτε σε εργασία, θέλεις... κάποια πράγματα να γίνονται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, με τον δικό σου τρόπο, ας πούμε, με συγκεκριμένο τρόπο, να γίνεται αυτό, να γίνεται ένα, να γίνεται δύο, να γίνεται τρία, έτσι.
Σου αρέσει επιτυχία και φυσικά εννοείται ότι προσέχεις πάρα μα πάρα πολύ προτού πάρεις μία απόφαση, προτού οδηγηθείς σε μία πολύ σημαντική απόφαση στη ζωή σου. Είσαι πολύ ανεξάρτητος ανεξάρτητη. Είσαι πολύ άνθρωπος και με αυτοπεποίθηση, αλλά και αρκετά μέσα σου νιώθεις και πληρότητα. Πολλές φορές δεν αναζητάς τη βοήθεια από τους άλλους ανθρώπους, γιατί νιώθεις αυτή την ανεξαρτησία. Και πολλές φορές μπορεί να θεωρούν ότι είσαι και άνθρωπος ο οποίος είσαι και λίγο, ας το πούμε, στα δικά σου πρότυπα σου, έχεις τη δική σου παλαβομάρα, αν μπορώ να το πω έτσι. Και βεβαίως δεν στηρίζεις τον εαυτό σου, ξεκάθαρα. Άσος ξυφών. Θα τα κάνεις με το δικό σου τρόπο, βρε δεν πά να λένε, βρε δεν πά να κάνουν, εσύ θα επιμείνεις και θα τα κάνεις και θα πετύχεις κιόλας με το δικό σου τρόπο. Εντάξει, δεν είναι κακό. Χρειάζεται όμως λίγο μία προσοχή στους άλλους ανθρώπους, μην τους πληγώσεις, γιατί αυτό το μαχαίρι γενικότερα, άσος ξυφών, ναι μεν είναι θεωρείται στα ταρό μία από τις καρπό που πέσανε εδώ κάρτες, πανικός γίνεται, δεν είναι τυχαίο, κοίταξε να δεις, εδώ έχουν μία κάρτα που έχει πέσει και θέλει ένα μήνυμα να σου πει, θα τη χρησιμοποιήσω, είναι αυτό εδώ πέρα και μια πολύ όμορφη εικόνα, μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Είναι το 4 κούπα Ταύρος εδώ και σημαίνει οικογένεια και σχέσεις. Το κρυφό ζώδιο που κυβερνάει την κάρτα. Τα υπόλοιπα ζώδια είναι του νερού βεβαίως. Εδώ θέλω να σου πει για οικογένεια και σχέση. Εγώ αν τη χρησιμοποιήσω θα τη βάλω εδώ και θα επιλέξω και άλλη μία. Σημαίνει παίρνεις δύναμη, σου αρέσει, αλλά μην πιέζεις και πάρα πολύ την οικογένεια ή την οικογένειά σου. Έτσι, γιατί τους πιέζεις για εξέλιξη, για πρόοδο το κάνεις, αλλά μπορεί αυτό και να τους κουράσει λιγάκι. Έτσι. Μία κάρτα που επιλέγω εγώ για να μας δώσει ένα μήνυμα, άλλο, ένα πολύ ωραίο μήνυμα, είναι το 5 καρό. Ουρανός κυβερνάει αυτή την κάρτα σαν αστρολογικό τέτοιο, αποτύπωση στον ουρανό. Καρμικά ταξίδια, αλλαγές ξαφνικά, επιτυχία και επιτυχίες. Είναι ο ναός του Λούξορ εδώ, πολύ όμορφη εικόνα. Το 5 καρό λοιπόν μιλάει για χρήμα, μιλάει για αλλαγές γενικά. Μπορεί να είναι ταξίδια αυτές οι αλλαγές, έτσι. Μπορεί να είναι αλλαγές στην οικογένεια, μπορεί κάποιος να φύγει, να πάει να σπουδάσει, να κάνει εσύ, μπορεί να φύγεις εξωτερικό να σπουδάσεις για να πας για επιτυχία. Πρόσεξε όμως για το 5 καρό είναι από τις κάρτες που πολλές φορές μας μπερδεύει και μας φέρνει και σύγχυση. Δηλαδή, να το πάω αυτό το ταξίδι, δεν το πάω. Να την πάρω αυτή τη δουλειά στο εξωτερικό ή να μην την πάρω. Και λίγο σε δυσκολεύει. Αλλά έχει βγει εδώ πέρα γενικότερα. Και η καρδούλα έχει βγει, και η οικογένεια έχει βγει που σε στηρίζει και τη στηρίζεις, και το 5 καρό έχει βγει, επιτυχίες. Ωρε τι έχει γίνει εδώ, κάτσε περίμενε τώρα, εδώ χαμός. Κάτσε να τις μαζέψω, okay, τις μάζεψα, κάτσε να τα φέρω πάλι μέσα. Εδώ πέσανε αρκετές κάρτες, δεν θα τις χρησιμοποιήσω εδώ. Γίνεται εδώ, υπάρχει αναστάτωση, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει στροβιλισμός εδώ, υπάρχει κινητικότητα. Όλα τα πάντα παίζουν ρόλο και η παραμικρή λεπτομέρεια και μάλιστα λοιπόν. Εδώ τώρα έχουμε το 2 σπαθί. Εδώ σημαίνει ότι, τι κάνουμε. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια, θέλω να τη δείτε. Οι αιγυπτιακές κάρτες είναι λίγο περίεργες. Εδώ δείχνει μπαστούνι, εδώ δείχνει ξύφι. Αυτό είναι το σύμβολο των ξυφών άμα το δείτε. Εδώ όμως δείχνει μπαστούνι. Μη σας απασχολεί, δεν θα μπερδευτούμε καθόλου. Λοιπόν, αυτή την κάρτα την κυβερνάει ο Ποσειδώνας και ο υδροχός. Σαν κρυφή, ας το πούμε έτσι, μυστήριες δυνάμεις. Εδώ τι κάνουμε. Βάζουμε στόχους, βάζουμε λογική. Εδώ μπορεί να σημαίνει και δίδυμες φλόγιες, μπορεί να σημαίνει και δίδυμες αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγιες, έτσι, αδελφές ψυχές. Μπορεί να σημαίνει σχέσεις. Σημαίνει όμως και συνεργασία. Σημαίνει και προχωράω μπροστά. Σημαίνει και κάνω σχέδια. Σημαίνει και παίρνω αποφάσεις. Σημαίνει ότι βάζω και τη λογική μου και μέσα από άλλους ανθρώπους παίρνω αποφάσεις. Εδώ μπορεί να έχει να κάνει με την οικογένεια, μπορεί να έχει να κάνει με το εξωτερικό, μπορεί να έχει να κάνει με μια πολύ σημαντική απόφαση. Τα βάζω κάτω και βλέπω. Εντάξει. Εδώ ναι, είναι και μια κάρτα που σημαίνει ότι μπορεί να έχετε και γνωριμία με την αδελφή ψυχή, τη δίδυμη φλόγα σας. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολη αυτή η ενέργεια. Το να είναι κάποιος δίδυμη φλόγα ή αδελφή ψυχή είναι πολύ δύσκολο. Όπως και όλες οι σχέσεις που είναι καρμικές. Είναι δύσκολες, δεν είναι εύκολες. Δεν το επεκτείνω περισσότερο για να μην μπερδευτούμε και χαθούμε. Εδώ όμως έχεις ένα πολύ καλό δυναμικό, έχεις πολύ καλές προοπτικές, έχεις πολύ καλό ανοίγματα γενικότερα, τα οποία και μέσα από συνεργασίες μπορούν να σε οδηγήσουν σε πολύ μεγάλη επιτυχία. Οκ, κράτα το αυτό.
Είναι καλό, είναι σημαντικό. Κράτα το αυτό. Επιτυχία σε όλα τα επίπεδα. Λέει. Συνεχίζουμε. Και πάμε στην πέμπτη και τελευταία μας επιλογή. Αυτή εδώ πέρα. Είναι αυτή εδώ πέρα η πυραμίδα. Ή τρίγωνο, αν θέλετε, αλλά πυραμίδα από τη λόγω. Τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε λίγο. Αυτή η συγκεκριμένη πυραμίδα, φίλες και φίλοι, είναι ότι δίνεις πολύ μεγάλη αξία στην ειλικρίνεια. Εντάξει. Και στο να είναι ο άλλος ανοιχτός. Στο άνοιγμα δηλαδή. Να είναι ανοιχτός. Να μην σου κρύβει πράγματα. Έχεις κάτι ρε φίλε, αλλά πες το. Έκρασέ το. Έκρασέ το δικό σου τρόπο. Κι ας αυτό είναι λίγο περίεργο. Εντάξει. Νοιάζεσαι, είσαι ένα ανοιχτό πρόσωπο, είσαι πολύ ειλικρινές πρόσωπο και φυσικά απαιτείς το ίδιο και από τους άλλους. Έχοντας αυτές λοιπόν τις αρετές, βοηθάς βεβαίως να λύσεις τα δικά σου θέματα στην εργασία σου, στη ζωή σου, στη σχέση σου, διότι αυτό το ανοιχτό που έχεις γίνεται πολύ σεβαστό και από τους άλλους και στο τέλος λένε ναι, είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος. Οι άνθρωποι σου φυσικά και οι φίλοι σου έρχονται σε σένα διότι λατρεύουν αυτές τις ποιότητες που έχεις και ζητάνε τη συμβουλή σου. Φυσικά ζητάνε εμπιστεύονται την κρίση σου και φυσικά θέλουν να πάρουν από σένα δύναμη για να κάνουν αυτή για να προχωρήσουν στη δική τους κιόλας τη ζωή, έτσι. Βεβαίως, πολλές φορές μπορεί να σε πάνε και να σε μετρήσουν ως αυτός ο οποίος αυτή η κάρτα, αυτή η πυραμίδα έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Είσαι αυτό που λέμε ο αιώνια οπτιμιστής, ο αιώνια αισιόδοξος άνθρωπος. Που ό,τι και να γίνει, εσύ ρε παιδί μου θα βρεις κάτι για να προσπαθείς. Έλα ρε παιδί μου, εντάξει. Θα το βρούμε την άκρη, θα τη βρούμε τη λύση, εντάξει. Αυτός είσαι, αυτή είσαι και βέβαια να τι εδώ πέρα τώρα όλη η αισιοδοξία. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχει βγει ο Άσος Μπαστούνι. Ο Άσος Μπαστούνι είναι από τις πολύ ισχυρές κάρτες, πολύ ενέργεια, πολύ δύναμη, πολύ αισιοδοξία, εντάξει, πάρα πολύ θετικό, από τις πολύ θετικές κάρτες και βεβαίως εννοείται ότι δεν έχεις πρόβλημα να κάνεις ξανά και ξανά και καινούργια ξεκινήματα στη ζωή σου και επίσης σου αρέσουν και τα καινούργια πράγματα, ρε παιδί μου, να εμπειριώνεσαι νέες καταστάσεις και καινούργια πράγματα. Νέα εργασία, νέα καθήκοντα, νέοι έρωτες, ίσως νέες γνωριμίες, όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα εδώ, θα σου το εξηγήσω και θα σου το πω. Δεν είναι κακό, είσαι όμως από τους ανθρώπους, γυναίκα ή άντρας, όπου είσαι λίγο πεταλουδίτσα. Τι εννοώ. Σου αρέσει να έχεις αρκετές εμπειρίες. Δίνεις πολύ, αλλά από την άλλη όμως, αν υπάρχει κάποιος που σου αρέσει ή κάποια που σου αρέσει, θα ήθελες να κάνεις κάτι μαζί του. Και πολλές φορές μέσα σου λες όχι δεν είναι σωστό, αλλά το επιδιώκεις κάποια στιγμή. Okay. Δεν το κρίνω, δεν λέω ότι είναι κακό, λέω ότι είναι ανθρώπινο και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και εδώ μας βγαίνει βεβαίως και το 6 καρό, καρό γη. Υπάρχει ένας τοξότης που κρύβεται, τα υπόλοιπα ζώδια βεβαίως της γης. Εδώ είναι όλα τα ζώδια της φωτιάς. Μιλάμε για οροσκόπους ή στο χάρτη σου αν έχεις πολύ φωτιά κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, Καρνάκ, Άμον Ρα, Νάτος. Δυνατός, όμορφος, μια πολύ όμορφη εικόνα. Γεγονότα πολλά συμβαίνουν στη ζωή σου. Έχεις και βοήθειες, πολύ δυνατή ενέργεια, αλλά από την άλλη όμως πρέπει να αναλαμβάνεις γενικότερα και τις ευθύνες της σχέσης. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Σου αρέσει να πεταλουδίζεις, σου αρέσει να φλερτάρεις και σου αρέσει και το ερωτικό κομμάτι, πολύ το σεξουαλικό ας το πούμε. Δεν εννοώ ανταλλαγή συντρόφων, συγχώρεσέ μου που το λέω έτσι. Δεν εννοώ swingers, okay. Δεν εννοώ, αν και υπάρχει και αυτό εδώ μέσα, μπορεί να υπάρχει. Εννοώ ότι μέσα σου θέλεις, δηλαδή μπορεί να είσαι πιστός, πιστή σε ένα άτομο, αλλά θα ήθελες να δοκιμάσεις και κάτι άλλο. Που σε ελκύει και σου αρέσει και νιώθεις το πάθος να ξεχυλίζει. Οκ, okay, καταλάβεις πώς το εννοώ. Δηλαδή, και αν το κάνεις και πας με κάποιον άλλο ή κάποια άλλη, είπαμε εδώ δεν κρίνουμε σε αυτό το κανάλι, ο καθένας ζει τη ζωή του ελεύθερα όπως θέλει. Λοιπόν, μπορεί να διατηρήσεις και τη διπλή αυτή σχέση ή να το κάνεις και να αγαπάς και τον άνθρωπο τον οποίο είσαι τώρα. Ακούγεται παράξενο, αλλά είπαμε, εδώ, σε αυτό το κανάλι κάνουμε και παράξενα πράγματα και παράξενες έτσι, ερμηνείες κτλ. Και έχει βγει και ένας άσος καρό, φιλοδοξίες και πάλι λοιπόν ένας άσος. Δεν μένεις ρε παιδί μου εσύ, δεν είσαι εσύ, είσαι του φευγιού λίγο.
Εντάξει, είσαι λίγο, σου αρέσει η δράση, σου αρέσουν πράγματα, οι εμπειρίες, να κάνεις, να προχωράς, γεγονότα όμορφα, να γνωρίζεις ανθρώπους. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και το φίλτρο του καθενός. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω. Γιατί σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην ισχύει, να αρέσει σε έναν άνθρωπο, αλλά οκ, εντάξει. Έχεις όμως δύο άσους στο deck. Έχεις το 6 καρό που σημαίνει και καρμικές σχέσεις και σχέσεις γενικότερα. Δίνεις μεγάλη σημασία στη σχέση. Άσος, άσος, νέα πράγματα, νέες διαστάσεις, νέα ξεκινήματα. Σ' αρέσει ρε παιδί μου να ανανεώνεσαι. Σ' αρέσει αυτή τη ζωή να κάνεις και καινούργια πράγματα. Δηλαδή, να σου το πω ως εξής, με έναν γάμο πολλά χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο, αυτά τον αγαπάς πολύ, την αγαπάς πολύ, αλλά σου αρέσει όμως και μία φίλη της που χρόνια την κοίταζες και θα ήθελες κάτι να κάνεις μαζί της, ας το πούμε. Ε, σε πιάνω, δεν σε πιάνω. Έλα τώρα, σε πιάνω. Ή αντίστοιχα σαν γυναίκα. Δεν είναι κακό. Ναι, ναι, δεν είναι κακό. Γιατί δεν είπαμε, δεν κάνουμε κριτική εδώ. Μπορεί να μην το έχεις τολμήσει. Αλλά μέσα σου όμως είναι κάτι που σε καίει. Γιατί είναι και η εμπειρία. Οι άνθρωποι θέλουν και εμπειρίες. Και θέλουν και εμπειρίες και στο ερωτικό κομμάτι και στο σεξουαλικό κομμάτι και, και σε πολλά πράγματα, έτσι. Έχεις όμως πολλή ενέργεια, πολλή δύναμη, πολλή αισιοδοξία και μπορεί όλο αυτό το κομμάτι να σου δώσει αυτό το επίπεδο και πολλή ενέργεια να ζήσεις και πολλά πράγματα στη ζωή σου. Εντάξει, να είσαι για πάντα ευλογημένος. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Αυτό ήταν φυσικά και σας άρεσε. Έλα τώρα, μην ξεχάσεις εγγραφή στο κανάλι. Όσοι θέλουν μπορεί να γίνουν μέλη στο κανάλι, ώστε να παίρνουν κάποιες πολύ ιδιαίτερες αναλύσεις, ας το πούμε. Καμπανάκι στο όλες ειδοποίησεις και κάντε και like. Εντάξει παιδιά, σας χαιρετώ για την ώρα και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.